όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σας χαιρετούμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ που για ακόμη μία χρονιά συμπορευθήκαμε όλοι μαζί μέσα στην καρδιά της Στουτκάρδης, δένοντας την πορεία θανάτου των προγόνων μας με την πορεία μνήμης και διεκδίκησης του σήμερα. Το παρελθόν χτίζει το μέλλον, διδάσκοντας μας ότι κάτι που μας ανήκει δικαιωματικά να μην το ζητιανεύουμε, να το διεκδικούμε. Και όλοι εμείς σήμερα διεκδικούμε την ιστορική μας αλήθεια, που δεν είναι άλλη από τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, των Ελλήνων της Θράκης, των Ελλήνων της Ιωνίας, των Αρμενίων, Ασσυρίων και σήμερα των Κούρδων. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μπει η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο νεκροντούλαπο της ιστορίας, όπως σαφώς θα ήθελε η γείτονος χώρα, η οποία ανακοίνωσε μέσω του Υπουργείου Παιδείας της ότι θα συμπεριληφθούν και θέματα στα σχολικά εγχειρίδια, όπως το αβάσιμο των διεκδικήσεων του Πόντου και των Αρμενίων και οι συμμορίες του Πόντου, τις οποίες μάλιστα χαρακτήρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Ξέχαστε όμως να αναφερθεί στο γιατί δημιουργήθηκε το Αντάρτικο στον Πόντο. Ξέχασε να αναφερθεί στα λεγόμενα δικαστήρια ανεξαρτησίας της Αμάσιας. Ξέχασε να αναφερθεί στις πορείες θανάτου. Εδώ που τα λέμε, είναι και μεγάλος και ξεχνάει εύκολα. Ο αείμνηστος πολυχρόνης Ενεπεκίδης, Έλληνας ιστορικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, μας λέει προλογίζοντας το βιβλίο «Γενοκτονία στον Εύξηνο Πόντο» ότι «Οι άνθρωποι πέθαιναν καθοδόν, δεν περπατούσαν για να φτάσουν κάπου. Όχι, περπατούσαν για να πεθάνουν από τις κακοχίες, την παγωνιά, την πείνα, τον εξευτελισμό του ανθρώπου. Ο θάνατος ήταν ο θάνατος, όχι το τέρμα του ταξιδιού. Οι πορείες θανάτου, τις οποίες εκτέλασαν οι Οθωμανοί και μετέπειτα οι Κεμαλικοί, ήταν σχέδιο και πρόταση του Γερμανού Ότο Λίμαν φον Σάντερς, ο οποίος είχε προβλέψει ότι οι παγωνιές, το κρύο του χειμώνα, οι βροχές, οι κακουχίες, οι αρρώστιες που κυκλοφορούσαν όπως ο τύφος και η χολέρα, οι κακοχίες και η ασιτία θα σήμαινε το τέλος των Ελλήνων του Πόντου. Να όμως που εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ ως ότου δικαιωθεί το δίκαιο αίτημά μας και όπως μας κληροδότησε ένας μεγάλος πολιτικός άνδρας, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, λέγοντάς μας ότι το δικό μας όπλο είναι τα στεφάνια και οι ευγενείς λύρες, δεν είναι τα Καλέσνικοφ ούτε οι πύραυλοι. Τις λύρες και τα στεφάνια δεν μπορούν να τα νικήσουν. Δεν τα νίκησαν επί αιώνες. Σας ευχαριστούμε.